Και επιστρέφουμε εδώ στον Α96,5. Αλλά δεν είμαστε οι δυο μας, είναι μαζί μας ο Σωσίας, ο συνεπώνυμος, ο ταλαντούχος, ο Νίκος Χαρδαλιάς, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, Παύλο, καλησπέρα, Σμαράγδα. Καλησπέρα, Νίκο, τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα καλά, ήσυχα όπως όλοι. Καταρχάς, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δέχτηκες να έρθεις στην παρέα μας και να βγεις σε τηλεφωνική σύνδεση. Και θέλω να σε ρωτήσω, πώς σου ήρθε, μα το Θεό, η ιδέα να κάνεις βιντεάκια? Πώς μου ήρθε? Εντάξει, πάντα το χιούμορ ήταν στη ζωή μου και έκανα και διάφορα βίντεο πριν από αυτό. Μετά που έγινε τόσο μεγάλος δώρος με τη συνωνυμία, με παρακινούσαν και οι φίλοι μου πάρα πολύ. Καταρχάς, όταν πρωτοέγινε όλο αυτό, πριν το καλοκαίρι, και είδες ότι υπάρχει κάποιος υψηλά υφιστάμενος με το ίδιο όνομα και το ίδιο επίθετο με σένα, τι σκέφτηκες? Γέλασες? Σίγουρα γέλασες. Καταρχήν, ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι χρόνια δήμαρχος στο Βύρωνα και έχει τύχει να τον γνωρίζω πριν πολλά χρόνια. Επίσης, μοιάζεται και λίγο, έτσι? Πολλοί το λένε αυτό. Τώρα, συγγενείς, άμα είμαστε, θα είμαστε μακρινοί, δεν το ξέρω σίγουρα. Είσαι λίγο πιο ωραίος, εσύ, γι' αυτό. Εντάξει, και αυτός ωραίος είναι, έτσι λένε οι γυναίκες. Το μόνο καλό που λένε γι' αυτό είναι αυτό είναι. Οι περισσότεροι. Έχουν πάρα πολύ απήχηση όλα αυτά που ανεβάζεις, τα βιντεάκια, τα έτσι, αστεία που κάνεις. Και καλά ότι μιμήσε και προσποίησε τον ίδιο τον Νίκο, τον άλλον μάλλον, τον Νίκο το Χαρδαλιά. Και μιλάς και βάζεις, ας πούμε, και το μικρόφωνο μπροστά και καλά ότι είσαι... Αντιανεμικό. Βγάζεις... Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ χιούμορ. Τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή και σε εσάς αξίζει συγχαρητήρια, σε όποιον κάνει κάτι που μπορεί να ψυχαγωγήσει τον κόσμο. Σήμερα μετράει ακόμα περισσότερο λόγω της κατάστασης. Γιατί ψυχολογικά ο κόσμος δεν είναι καλά. Εννοείται αυτό. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ όμως. Ναι, και το έργο, όποιος κάνει κάτι τέτοιο, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Διπλάσια πλέον. Λοιπόν, θέλω να σου πω αρχικά συγχαρητήρια για το τραγούδι που έχεις, που έχει 130.000 περίπου views, που λέγεται Με λένε λίγο Χαρδαλιά. Θέλω να μου πεις... Αυτό ήταν καλοκαιρινό. Εντάξει, εγώ είπα μέσα χιουμοριστικά, άμα όποιος το έχει ακούσει, βγείτε έξω για ένα μήνα. Μου έλεγαν γιατί λες ένα μήνα και τελικά τόσο βγήκαμε. Υπουργός, δεν ξέρεις εσύ. Ας ελπίσουμε του χρόνου να είναι πιο ουσιαστικό το τραγούδι. Λοιπόν, πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον Πάτρικ Ογκουνσότο? Τον Πάτρικ τον γνωρίζω περίπου 10 χρόνια. Είχε έρθει στην Επανομή όταν ήμασταν Β' Εθνική Μεταγραφή. Ήμουν εγώ τότε κοντά στην ομάδα. Ναι. Κάναμε πολύ παρέα. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Δηλαδή, από τους ανθρώπους που δεν μου έχει χαλάσει ποτέ χατήρι, είναι πάντα δίπλα μου. Είναι πολύ καλό παιδί, όποιος το γνωρίζει. Καταρχάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε τι γλώσσα μιλάτε? Σε αυτά που λέει, συνεννοούμαστε. Το έχω πει και στον Παύλο, το έχω πει και στον Πάτρικ ότι είστε φίλοι μου και θα τον φέρω μία μέρα με την πρώτη ευκαιρία, θα έρθουμε μαζί από εκεί. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σου έκανα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Το υπόσχομαι, αυτό θα τον φέρω. Σαν υπουργός θέλω να μιλήσω τώρα, θα κάνουμε Χριστούγεννα. Επιτρέπονται τα λαμπάκια στο μπαλκόνι, πώς λειτουργούμε? Λαμπάκια επιτρέπονται, απλώς να μην τα ανάψουμε. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μας πεις τώρα αυτό που με ρώτησε και Σμαράγδα και τρώγεται. Τι ετοιμάζεις τώρα, έτσι, αυτόν τον καιρό? Σίγουρα. Εντάξει, τώρα πάλι θέλω να κάνω ένα βίντεο με τα Χριστούγεννα. Περισσότερο με το τραπέζι των Ρεβεγιών, πώς θα είναι, τι θα έχει. Τώρα σκέφτομαι ιδέες να κάνω κάτι καλό γι' αυτό. Θα έχεις και τον Τίτο μαζί? Με τον Τίτο κάνουμε τα live το βράδυ. Λέμε για τα νέα μέτρα, για... Όποιος το βλέπει γνωρίζει, για το 7, τι μπορεί να στείλει κανένας και πού μπορεί να πάει, αυτά τα λέμε με τα μεσονύχτια. Τέλεια. Λοιπόν, ήμουμε πολύ χαρούμενος που ήσουν σήμερα εδώ. Δεν θα πω αντίο, θα πω στο επανειδήν. Θα έρθουμε μαζί, το υποσχόμαστε με Πάτρικ την επόμενη φορά. Το περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ αγωνία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας, αλήθεια. Να έχεις καλή συνέχεια, σου ευχόμαστε. Να είστε καλά κι εσείς, να συνεχίσετε. Φιλάκια, Υπουργέ! Φιλάκια.